στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκπρόσωποι της Lockheed Martin για τους πυράβλους Patriot και τις παραπέρα δυνατότητές τους. Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε λοιπόν στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας Lockheed Martin με αρμόδιους επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους της εταιρείας των δυνατοτήτων του οπλικού συστήματος Patriot PAC-3. Το σύστημα Patriot είναι αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκε στην πολεμική μας αεροπορία το 2003. Είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς με εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χιλιόμετρων και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής στα 150 χιλιόμετρα. Αποτελείται από το Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών, το ραντάρ, τον Σταθμό Ελέγχου Εμπλοκής και τους σταθμούς εκτόξευσης. Η μονάδα πυρός ελέγχει μέχρι 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν και να επιχειρήσουν σε αποστάσεις μέχρι 30 χιλιόμετρων από τον σταθμό εμπλοκής, ώστε να επιτυχάνεται η μέγιστη κάλυψη περιοχής. Έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής 9 διαφορετικών στόχων, οι οποίοι μπορεί να είναι τακτικοί, βαλιστικοί και πύραυλοι κρούς, αλλά και αεροσκάφη. Το κάθε κέντρο συντονισμού πληροφοριών ελέγχει και συντονίζει μέχρι 6 σταθμούς ελέγχους εμπλοκής και διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου. Η πολεμική μας αεροπορία διαθέτει 2 κέντρα συντονισμού πληροφοριών και 6 σταθμούς ελέγχου εμπλοκής με 6 σταθμούς εκτόξευσης το καθένα. Όσο για το ραντάρ, AN/MPQ-65 είναι κατασκευάστρια εταιρεία Raytheon και είναι ένα ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχου και καθοδήγησης βλήματος. Έχει κάλυψη 120 μοιρών, εμβέλεια 170 χιλιόμετρων και χρησιμοποιεί τον εκτοξευτήρα M901 Launching Station. Οι τύποι βλημάτων που μπορεί να εκτοξεύσει είναι ο MIM-104D-GEM, ο MIM-104B-SOJC και ο MIM-104A. Οι επιδόσεις τους είναι μέγιστη ταχύτητα 3 Plus Mach, επιτάχυνση 30G, μέγιστο ύψος εμπλοκής 24 χιλιόμετρων, μέγιστη εμβέλεια 160 χιλιόμετρων και το βάρος της κεφαλής που φέρνουν φτάνει τα 90 κιλά. Τέλος, το PAC-3 έχει επιδείξει ενσωμάτωση με το οπλικό σύστημα THAAD, το σύστημα διοίκησης μάχης ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του στρατού των ΗΠΑ και το F-35, τον πιο προηγμένο κόμβο στο πολεμικό δίκτυο του 21ου αιώνα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.